Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο σας έχουμε μία έκπληξη, καθώς θα συνδεθούμε με το σχολείο του Αγίου Αντωνίου στο Μόντε. Μισό, ορθιός? Όχι, καθιστός. Θα μου πείτε πού είναι το Μόντε. Το Μόντε είναι στην Ουγκάντα, εκεί όπου βρίσκεται η συνάδελφος Χριστίνα Κάσια σε μία αποστολή αγάπης. Χριστίνα μου, σε χαιρετώ. Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ιάκωβε. Σου έχω κι εγώ μια έκπληξη να δω πίσω η εικόνα έχει αλλάξει όπως βλέπεις. Είναι τα παιδιά και γελάνε, βάζουν τις φωτογραφίες, τα ακούς νομίζω. Ναι. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο σχολείο Αγίου Αντωνίου, στο Μόντε. Δώστε την εικόνα. Εδώ γίνονται, βρίσκονται σε εξέλιξη. Να δώσουμε την εικόνα. Απλώς δεν κάνω πολλές κινήσεις γιατί δεν είναι πολύ ευνοϊκές οι συνθήκες. Εσύ συνέχισε τη δουλειά σου, για άλλους ήταν το δώστε την εικόνα, Χριστίνα, έλα. Ωραία. Εδώ βρίσκονται σε εξέλιξη εμβολιασμοί από τον παιδίατρο Αργύρη Αργυρίου και τον ορθοπαιδικό Σόλωνα Κλεάνθους. Εδώ είμαστε με την αποστολή, να σου πω, με την αποστολή της ομάδας Αγάπης Χέρια και την ΕΞΕΜ, οι οποίοι βρίσκονται εδώ μαζί μου. Αλλά πριν πάω να μας πούν και αυτοί το δικό τους μήνυμα, να σου πω λίγο ότι κάναμε και χτες. Βρίσκαμε στο Γουακίσο, εκεί γίνονται βαφτίσεις 20 παιδιών. Γενιάστηκε μια τριόροφη φέρυγα σε σχολείο. Μπράβο. Και βρισκόμαστε εδώ σε μια άλλη περιοχή, στο Μόντε, όπως έχεις πει. Και πάμε ευθύς αμέσως στην εκπρόσωπο της ΕΞΕΜ. Η Κωνσταντίνα Στυλιανού είναι μαζί μας και να μας πει. Θέλω να πω έτσι λίγο στα γρήγορα, γιατί ξέρω δεν έχουμε πολύ ώρα, πώς η ΕΞΕΜ δίνει πίσω στην κοινότητα με τον ΠΑΤΕ. Από το 2016 αρχίσαμε τις διαδικασίες να βοηθήσουμε τον Πάτερ στα έργα του. Το 2017 ήταν η πρώτη μας αποστολή σαν ΕΞΕΜ. Χτίσαμε τον blog, το Αριστοτέλειο blog, στο σχολική πτέρυγα στο σχολείο στην περιοχή που Αγγίσω. 19 χτίσαμε μια κουζίνα εδώ στο Μόντε που είμαστε, γιατί ήταν σε πολύ αυτές τις συνθήκες. Και μαζί με την Αγάπης Χέρια ενώσαμε δυνάμεις και βάλαμε κάποια κρεβάτια στα οικοτροφείο βασικά που υπάρχει στο ΕΕ. Και το 2000 τώρα βασικά ήρθαμε για να, και το μεγαλύτερο project που είχαμε στην ΕΞΕΜ μαζί με το Αγάπης Χέρια, έναν τριώροφο σχολικό blog στο σχολείο που αγγίζουμε δει χθες. Και συνεχίζουμε με το να πάρουμε στα πανεπιστήμια 4 φοιτητές. Είχαμε interviews μαζί του σήμερα. Γιατί το μεγαλύτερο δώρο ενός παιδιού είναι το education. Θέλουμε να το δώσουμε αυτό να βγει προς τα έξω και να έρθουν πίσω να προσφέρουν στην κοινότητα. Πώς είναι να βλέπεις ολοκληρωμένα τα έργα? Είναι απίστευτη εμπειρία. Μετά από τόση σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μαζί με το Αγάπης Χέρια, το 24 που ήταν γύρω από το σχολείο, συγκινηθήκα να πεις 7. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να το ζήσεις. Ένα αίσθημα το οποίο, μπορεί να έχει οποιοδήποτε ανάδοχος αγάπης, τον οποίο θα σας χωρίσω λίγο για να μιλήσουμε λίγο με την Έφη Γαμπρίν από την ομάδα Αγάπης Χέρια, για να μας πείτε πώς μπορεί κάποιος να γίνει ανάδοχος. Ανάδοχος αγάπης μπορεί να γίνει οποιοδήποτε θέλει να στηρίξει το έργο της ομάδας, που στηρίζει είτε οργανώσεις παιδιών στην Κύπρο, αλλά και τα σχολεία στην Αφρική. Επικοινωνώντας μαζί μας στη σελίδα μας στο Facebook της ομάδας Αγάπης Χέρια, μπορούμε να μας πείτε με 20 ευρώ το μήνα μπορεί να αλλάξει η ζωή πολλών παιδιών. Όπως είμαι και η Κωνσταντίνα τώρα, εγγενέζεται μαζί του, αλλά ξεκινώντας πιο δειλά-δειλά με τα τρία μαγειρία, για παράδειγμα, στα τρία σχολεία, ένα από τα οποία έχουμε προσέξει. Το δεύτερο μας μαγειριό είναι χρηματοδότηση ο κύριος Παπαελίνας. Και στο σχολείο που είμαστε εδώ, το Μόντε, ενώθηκε με τεχόμενο νερό τα τελευταία χρόνια με μια τεράστια στήριξη στην οικονομική από το κανάλι του Αλφα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Άρα ναι, είναι μια ομαδική προσπάθεια ατόμων απλών, οι οποίοι με 20 ευρώ το μήνα, με 200 ευρώ χρόνο και με μεγαλύτερο χορηγό όπως είναι η ΕΞΕΜ και το κανάλι σας, μπορούν να γίνουν έργα τα οποία εστιάζουν στην εκπαίδευση, γιατί μόνο μέσα από την εκπαίδευση μπορεί ο άνθρωπος, η Αφρική, η ανθρωπότητα να ξεπεράσει προβλήματα, είτε έχουμε να κάνουμε φτώχεια, είτε έχουμε να κάνουμε κλιματική αλλαγή, είτε έχουμε να κάνουμε προσωπικά, κοινωνικά θέματα. Γι' αυτό εστιάζουμε στις υποδομές που έχουμε εκπαίδευση που μένουν.
Μια πολλά σημαντική, να διευκρινίσουμε κάτι, όταν λέμε χτίζουμε τα σχολεία, πάρα πολλά σημαντικά δεν είναι εμείς που τα χτίζουμε, αλλά ότι προσπαθούμε να εμπλέξουμε όσο πιο πολύ κόσμο που την κοινότητα. Δηλαδή, ο κόσμος στην Αφρική έχει και δεξιότητες, και δεν χρειάζεται να έχουμε εμείς να βάψουμε το σχολείο, να κάνουμε εμείς με τα χέρια μας. Να ωραιοποιήσουν μια κατάσταση. Ο κόσμος θέλει δουλειά, οπότε προσπαθούμε μέσα από τα εργαστήρια με την ΕΞΕΜ να δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να εμπλέκεται και να είναι και οικονομικά. Έλα, Ιάκωβε. Πραγματικά δεν ξέρω, αυτές οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Τα βίντεο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το πώς σας υποδέχτηκαν τα παιδιά εκεί με τον ιερέα, πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Δεν ξέρω αν είναι για να χαμογελάω. Έχω άλλος. Δίπλα μου τον ιερέα. Έχεις δίπλα σου τον ιερέα. Εξαιρετικό να μας δώσει και την ευχή του. Εδώ, να μας δώσει την ευχή του ιερέα. Γεια σας. Ευχή, γιατί όπου υπάρχει αγάπη, προβλέπεται ευχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ ξανά στην Ουγάντα να μας δείτε. Πέρα από αυτό όμως να ευχαριστήσω η οργανώση σε Αγάπη Σχέρια και ΠΕΚΤΕΜ που για μέσα αυτού μας έχετε ευεργετήσει χτίζοντας σχολεία, νερό και παραπάνω απ' όλα τώρα δίνουμε και μόρφωση των παιδιών για να μπορούν αυτό το έργο να έχει παραπάνω αξία. Δίνοντας τα παιδιά όχι μόνο στο δημοτικό και γυμνάσιο, αλλά και τη μόρφωση να ανεβεί σε μεγάλη εκπαιδευτικά. Γιατί χωρίς εκπαίδευση δεν μπορούμε να λύσουμε τίποτα. Είσαι φτωχός, σημαίνει ότι δεν είσαι εκπαιδευμένος. Πολλές φορές λέμε δεν με νοιάζει ο άλλος να μην είναι μορφωμένος, δεν με νοιάζει εμένα. Αλλά όταν ο διπλανός δεν είναι μορφωμένος, σημαίνει και εσύ είσαι αγράμματος. Λόγω και ό,τι να του πεις, ο άλλος δεν θα καταλάβεις τι σημαίνει αυτά που λες. Δεν θα μπορεί να σου πει το ναι ή το όχι, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, δεν έχει καλλιεργηθεί να διαλέξει το σωστό ή όχι. Όλα αυτή τη μιζέρια που έχουμε στην Αφρική τώρα βγαίνει από τη μόρφωση μας εδώ στην Αφρική, δυστυχώς είναι πάρα πολύ ακριβή και πολλά παιδιά με άριστα και μερικοί δεν πάνε καθόλου σχολείο λόγω ότι όλα είναι ιδιωτικά τα σχολεία. Θα μου πείτε για ποιο λόγο. Αυτό είναι το μιζέριο της Αφρικής. Βέβαια, με την προσπάθεια της Εκκλησίας της Ουγάντα, Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και τα άλλα δόγματα, τώρα εγώ μιλάω για την Εκκλησία της Ορθόδοξης Ουγάντα, εδώ και χρόνια παλεύει ο κόσμος να μορφωθεί. Πάντα εσείς πόσα σχολεία έχετε εδώ στην Ουγάντα? Με πρωτοβουλία τη δική μου, με ευλογία του Μητροπολίτη αυτή τη στιγμή Ιερώνυμος, Μητροπολίτης της Ουγάντα, έχω 5 δημοτικά σχολεία, ένα γυμνάσιο, ένα λύκειο, αλλά και μία αυτή τη στιγμή νοσηλευτική σχολή, οποία παλεύω πολύ να σταθεί για να μπορούμε να τα παιδιά μας τελειώνοντας από εδώ, αυτοί που μπορούν να πάνε νοσηλευτική για να μπορούν να σπουδάσουν εδώ. Όχι μόνο τα δικά μας που είναι εδώ που είναι στο πρόγραμμά μας, αλλά και οι υπόλοιποι, διότι η κοινότητά μας και ολόκληρη την Ουγάντα χρειάζονται ανθρώπους που μπορούν να έχουν αυτή τη γνώση της περίθαψης. Στις απλές αρρώστιες, εμείς λέμε την ερωνοσία σαν απλή αρρώστια όταν έχεις γνώση. Όταν δεν έχεις γνώση, χάνεται πολύ κόσμος για να μπορούμε και δεν έχουν τη δυνατότητα να μην έχουν δυνατότητα περίθαψη. Ευχαριστούμε τους γιατρούς που έρχονται εδώ στην Ουγάντα, αλλά ζητάμε και παραπάνω τους εκπαιδευτικούς να έχουμε πολύ διασυνδέσεις με την διαμέσω ίντερνετ, να το πω έτσι. Τώρα με την τεχνολογία μπορεί να είσαι Κύπρο, μπορεί να είσαι εκεί και να κάνεις μάθημα εδώ. Θέλω να κάνω μία υποδομή, ιδιαίτερα στο Λύκειο, να έχω μία αίθουσα με κομπιούτερ, έχω λίγα,
για να μπορούν τα παιδιά, κάποιος που θέλει να διδάσει τη χημεία, μαθηματικά, όπου να είναι, για να μπορούν να έχουν αυτό το πρόσβαση. Είναι ένα σημαντικό. Αλλά πιστεύω ότι για μέσα αγάπης και για TXM και όλοι που έχουν αυτό το κανάλι και το εκκλησία της Κύπρου θα βοηθήσουν πολύ να πιστεύουμε αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πάντερ, και σας αφήνουμε με όμορφες εικόνες. Και πολλά συγχαρητήρια, Χριστίνα, για το έργο τους. Να σου πω πως πριν από λίγο βλέπαμε φωτογραφίες από τις χθεσινές βαφτίσεις, γιατί βαφτίστηκαν συνολικά χθες 20 μωρά και ένα από αυτό ήταν η αγάπη, η δική σου η αγάπη. Ναι, η δική μου αγάπη. Να δούμε, θα δούμε τώρα τις φωτογραφίες. Παιδάκι. Α, μου έκλεψε το υλικό. Προσωπικό. Προσωπικό. 1,5 μηνών είναι η αγάπη. 1,5 μηνών. Εσύ διάλεξες το όνομα. Που ήταν να βαφτιστούν. Εγώ διάλεξα το όνομα. Εκείνο διάλεξε ποιο θα πάρει το όνομα. Ποιο θα ήταν αυτό το παιδί με το όνομα αγάπη. Ναι, βασικά είχα πει αυτό που μάλλον θέλεις να πω. Είναι ότι πει κάποια στιγμή ότι αν κάνω ένα παιδάκι θα ήθελα να είναι αυτό το όνομα του αγάπη. Και έτσι όταν μου ήρθε η πρόσκληση, αν θες να βαφτίσεις κάποιο παιδάκι, λέω, ναι, γιατί όχι. Μπράβο, ρε Χριστίνα. Μπράβο, ρε Χριστίνα. Εξαιρετική. Πραγματικά φαντάζομαι πόσο εξαιρετική είναι η εμπειρία και η αγάπη που δίνουν αυτά τα παιδιά. Πριν κλείσουμε και πριν μας μαζευτούν τώρα τα παιδιά εκεί, θα τα δούμε. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Λοιπόν, ακούσαμε και τα παιδιά με τον εθνικό ύμνο. Χριστίνα, έχεις ακόμα ένα λεπτό. Βρες τρόπο πώς θα μας αποχαιρετήσετε με αυτά τα παιδιά. Α, είναι πολύ φθορμητό αυτό. Θα σε αποχαιρετήσω βάζοντας μπροστά για τον Μάριο Πρίαμο να πάει να τα ξεσηκώσει. Άντε. Μια μπάλα. Αν διακρίνω σωστά. Ready to play football! Και όλο αυτό για μία μπάλα. Όχι πολλά πολλά, μία μπάλα είναι αρκετή για να κάνει αυτά τα παιδιά χαρούμενα. Χριστίνα μου, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα ή αύριο. Σε χαιρετάνε, Ιάκωβε. Γεια σου, Ιάκωβε μου. Γεια σου, Μάριε. Αυτό το ταξίδι και η προσπάθεια που κάνουν εδώ οι άνθρωποι είναι ένα έργο θεάρεστο. Είναι ένα έργο το οποίο όσες εικόνες και να προσπαθήσουμε να τις μεταφέρουμε από εδώ, η πραγματικότητα του να βρίσκεται κάποιος εδώ είναι εντελώς διαφορετική. Το έχουμε ζήσει αυτές τις μέρες. Είμαστε με πάρα πολύ χαρά εδώ και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να στηρίξουμε τους υφιστάμενους οργανισμούς που βρίσκονται εδώ, ΕΞΕΜ, Αγάπη Σχέρια. Και είναι και δική μας τιμή που είμαστε στον χώρο της τηλεόρασης που προσπαθούμε και εμείς με αυτό που κάνουμε εδώ να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αν καταφέρουμε μέσα από αυτά που κάνουμε έστω και έναν άνθρωπο να γίνει μέλος αυτής της ομάδας, εμείς νομίζω ο στόχος μας έχει υπερκαλυφθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά σε χαιρετάμε. Τα λέμε αύριο μεθαύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι,